Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση. Ακούσαμε χθες τον προπονητή σας να μιλάει για ένα όνειρο. Το όνειρο της πρόκρισης στους ομίλους της Champions League. Μήπως ήρθε η ώρα για να μπείτε σε αυτούς τους ομίλους? Σίγουρα για να πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω σήμερα κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Πέρα από τη νίκη, αν κοιτάξει κάποιος πίσω από αυτήν, νομίζω ήταν μια προσπάθεια σίγουρα παραπάνω από 100%. Και είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας, συνήθως του Champions League. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσείς δώσατε το 200% ή πιστεύεις ότι ως ένα βαθμό μπορεί να σας υποτίμησε και λίγο η Μπενφίκα? Νομίζω ότι αν δεν δίναμε το 200% δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε τίποτα. Η Μπενφίκα είναι μια πολύ καλή ομάδα και όταν κάποιος αντίπαλος είναι ανώτερος μέσα από ομαδική δουλειά μπορεί να τον κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Σήμερα το κάναμε, νομίζω όλα τα παιδιά δώσαν το κάτι παραπάνω, κάναν κατάθεση ψυχής και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχοντας πετάξει έξω ένα θηρίο όπως η Μπενφίκα, πολλών εκατομμυρίων. Τα εκατομμύρια δεν παίζουν μπάλα. Ωστόσο, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα. Πλέον, πώς μπορείτε να προσγειωθείτε εν ώψη και του επόμενου αντιπάλου, της Κρασνοντάρ? Σίγουρα θα δουλέψουμε όσο σκληρά δουλέψαμε αυτή τη βδομάδα για την Μπενφίκα. Τα δουλέψαμε μεθοδικά, ξέραμε τι θέλαμε στο γήπεδο, μελετήσαμε τον αντίπαλο πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Άσχετα που δεχθήκαμε σε πολλά σημεία του αγώνα αρκετή πίεση, ήταν πολύ φυσιολογικό. Καταφέραμε και κερδίσαμε. Θα κάνουμε το ίδιο για την Κράσνονταρ και ελπίζω να πραγματοποιηθεί το όνειρό μας. Έχεις κάνει ονειρεμένη εμφάνιση. Για πολλούς είσαι ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σήμερα. Αρχικά, πώς νιώθεις γι' αυτό, και αφού απαντήσεις, θα σου κάνω ακόμα μία ερώτηση. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος πρώτα για την νίκη που έκανε η ομάδα για την πρόκριση και μετά για την προσωπική μου εμφάνιση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στο επόμενο παιχνίδι του Champions League και να μπούμε στους ομίλους να γίνει αυτό το πράγμα επιτέλους πραγματικότητα για να χαρεί ο κόσμος μας. Κλείνοντας και να σε ευχαριστήσουμε και να σου δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια για την πρόκριση αλλά και για την εμφάνισή σου ατομικά, επειδή γράφονται πάρα πολλά για εσένα και για το μέλλον σου, χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, θες να κάνεις ένα σχόλιο. Εσύ πώς το φαντάζεσαι το μέλλον σου, το φαντάζεσαι και την σεζόν που έχει ξεκινήσει στον ΠΑΟΚ, τι ακριβώς σκέφτεσαι? Σίγουρα, όταν έχεις ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα, είναι το μόνο που σκέφτεσαι. Αν από εκεί πέρα έρθει κάτι το οποίο ευχαριστεί και εμένα και την ομάδα, τότε πολύ ευχαριστώ να το συζητήσω με τον κύριο Ιβάν και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά μέχρι τότε, αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή κάτι τέτοιο, είμαι εδώ και αγωνίζομαι για την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.